Σε ετοιμότητα για την αυριανή πρεμιέρα του πρωταθλήματος προεπιλογής εθνικών ομάδων είναι οι μικτές του Ηρακλείου. Μετά από 2,5 μήνες προετοιμασίας ήρθε η ώρα για δράση και ο στόχος φυσικά είναι να ξεκινήσουν νικηφόρα στις εκτός έδρας αναμετρήσεις με τις αντίστοιχες των Χανίων. Ο αγώνας των παιδών θα ξεκινήσει αύριο στις 12.30 και θα ακολουθήσει στις 2.30 το μάτς των νέων. Χθες ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ομάδων μέσα σε κλίμα αισιοδοξίας. Νομίζω ότι φέτος είμαστε αισιόδοξοι. Πάρα πολύ. Θεωρώ ότι η περσινή χρονιά είναι οδηγός για το πού θα πάμε φέτος. Η προετοιμασία, όπως είπες, γίνει μια πολύ καλή προετοιμασία. Νομίζω τα παιδιά ανταπεξήλθαν πλήρως με τα φιλικά, δύσκολα φιλικά. Βρισκόμαστε καλό δρόμο. Ευχόμαστε να έχουμε και λίγο την τύχη να προχωρήσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Η κρίση για να επιλέξουμε κάποια παιδιά περνάει από δύο κόσκινα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και το ότι βέβαια ξεκινήσαμε και από πιο νωρίς φέτος, νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στη στελέχωση μιας πιο δυνατής ομάδας σε σχέση με πέρυσι. Μακάρι να μας βοηθήσει βέβαια και η τύχη, γιατί αυτή χρειάζεται σε αυτά τα πρωταθλήματα, αλλά θεωρώ ότι θα είμαστε μια από τις πολύ δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος. Ξεκινάμε στα Χανιά, θέλουμε αυτή τη νίκη, θέλουμε και τις άλλες φυσικά, να πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε, να τα δώσουμε όλα. Σίγουρα είναι μια χρονιά που περιμένουμε πολλά από τους αυτούς μας πρώτα. Θέλουμε να βγάλουμε μας προπρόσωπο το Ηράκλειο. Θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όπως πέρυσι στο τελικό να κατακτήσουμε την κούπα. Το μάτς Τετάρτης είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι η πρεμιέρα. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε το διπλό και να έχουμε μια ανάλογη συνέχεια στο τέλος. Θέλουμε να φτάσουμε και ακόμη παραπάνω, να πάμε στους τελικούς, να πάρουμε τα παιχνίδια όλα. Θέλουμε, έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά με τα παιδιά. Έχουμε φτιάξει μια πολύ ομάδα και θέλουμε να φτιάξουμε πολύ, να φτάσουμε πολύ καλά. Και το εύχομαι να γίνει και γι' αυτό και για τους νέους. Έχουμε βάλει τον πύχη ψηλά και πιστεύω και φέτος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι μικτές πιστεύω ότι θα φτάσουμε στο τελικό και φέτος πιστεύω ότι θα το πάρουμε. Εάν όχι στους παιδες, ας πούμε, ή στους νέους, μία από τις δύο ομάδες να είναι στο τελικό και να το κατακτήσουμε. Θα ήθελα όμως να σταθώ και να ευχαριστήσω για άλλη μια χρονιά φέτος τον κύριο Αντώνη τον Παπαδάκη, που είναι ο χορηγός στις μικτές ομάδες και τον ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σήμερα τελευταία προπόνηση μετά από μια αρκετά καλή προετοιμασία θα έλεγα. Όπως σε κάθε προπόνηση βλέπετε και σήμερα ότι όλο τα μέλη του ΔΣ που απαρτίζουν τις μικτές ομάδες είναι εδώ. Να εμψυχώσουμε τα παιδιά μας για αυτό το όμορφο ταξίδι που ξεκινάει από τη Τετάρτη και θέλω να πιστεύω ότι κάτι μας χρωστάει η τύχη, το ποδόσφαιρο, ότι αυτή η χρονιά θα πανηγυρίσουμε με την κούπα. Οι ενωσιακοί προπονητές Γιάννης Χατσεβαστός και Αντώνης Φραγκάκης ανακοίνωσαν τις 18άδες. Σε αυτή τη μικτή νέων μετέχουν οι Ψημόπουλος, Ιατράκης, Γωνιωτάκης, Ματαλιωτάκης, Κόκας, Σαμαντιώτης, Τσακώνη, Αναστασιάδης, Χαλκιαδάκης, Θεοδωράκης, Παχάκης, Μαρκατάτος, Ριδιανάκης, Ανδρουλάκης, Λιανέρης, Καρδουλάκης, Βασιλάκης και Σταυρουλάκης. Από την άλλη, για τη μικτή παιδών συμπεριελήφθησαν Ιδροσατάκης, Κραφνάκης, Διβάνης, Κρασανάκης, Καλαϊτζάκης, Δίσα, Τσαλαπατάνης, Κώτης, Κακουλάκης, Ρασούλης, Σαντορινέος, Κοντάκης, Γεωργακάκης, Καραντινός, Πακιουφάκης, Κουτσουπιάς, Γωνιανάκης και Ζαχαριουδάκης.